Δείξε, λέει, τους φίλους να σου πω ποιος είσαι. Εγώ θα την παραφράσω λίγο την παροιμία. Δείξε μου τι αγοράζεις, να σου πω πώς ζεις. Γιατί υπάρχει μία έρευνα που όταν την πρόσεξα την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Τετάρτη για πρώτη φορά, μπορεί κάποιος να βγάλει ουσιαστικά συμπεράσματα για το πόσο άλλαξαν οι καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων, θα τολμήσω να πω των πολιτών σε ολόκληρο τον κόσμο, τον τελευταίο χρόνο της πανδημίας. Είναι μία έρευνα της Nielsen. Στα ερωτηματολόγια συμμετέχουν και πολίτες από διάφορες περιοχές της Κρήτης και πάω στις οθόνες της εκπομπής για να δούμε τι αγοράζουμε στην εποχή της πανδημίας και πόσο αυτά τα προϊόντα έχουν αλλάξει σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι συνολικές πωλήσεις σε αξία του οργανωμένου λιανεμπορίου είναι στο 1,9% πάνω σε σχέση με το 2020 σε καταστήματα τροφίμων άνω των 100 τετραγωνικών μέτρων στην Ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη. Και βλέπουμε ότι τα τρόφιμα, τα καταστήματα τροφίμων, είναι αυτά που βρίσκονται πρώτα στην λίστα με δεδομένο ότι καλύπτουν τις βασικές ανάγκες της διαβίωσης των πολιτών. Τρόφιμα και ποτά. Σε σχέση με πέρυσι, η κατανάλωση αυξήθηκε στο 4,2%. Προϊόντα προσωπικής περιποίησης. Μειώθηκε η κατανάλωση σε σχέση με πέρυσι στο 8,9%. Και προϊόντα οικιακής χρήσης επίσης μειώθηκε στο 7,4%. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι πλέον η βασική προτεραιότητα όλων εμάς είναι να καλύψουμε τις ανάγκες μέσα από αυτό που λέμε την κουζίνα μας, το ψυγείο μας, δηλαδή τα βασικά είδη τροφίμων. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι καταναλώσεις των αλκοολούχων ποτών. Και με βάση τα στοιχεία, υπενθυμίζω, είναι ερωτηματολόγια που τέθηκαν στην Ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη. 67,7% οι Κρητικοί και οι Ηπειρώτες αγοράζουν ρούμι. 49,1% αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πριν την πανδημία, κρασί. 43,6% ουίσκι και 27,3% μπύρα. Αν πάμε λίγο πιο δεξιά, θα δούμε ότι αυτήν την περίοδο αυξήθηκε κατά 15% η χρήση στα απολυμαντικά χεριών. Και νομίζω ότι στην πρώτη πανδημία θυμόσαστε όλοι ότι είχαν μπει και περιορισμοί στην κατανάλωση αυτών των προϊόντων. 47,5% αυξήθηκε το καθαριστικό του φούρνου. 28,4% η λαδόκολα, η μίας χρήσης που τότε χρησιμοποιούνταν από την εστίαση, επέστρεψε δηλαδή αυτή η πραγματικότητα, και οι σακούλες σκοπιδιών στο 8,1%. Άρα βλέπουμε ότι, και το επαναλαμβάνω, είναι ερωτηματολόγια που τέθηκαν σε κατοίκους της Ηπείρου και της Κρήτης. Βλέπουμε ότι έχουμε αλλάξει τις συνήθειές μας με βάση την διαβίωσή μας, με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν στο ψυγείο μας, στην κουζίνα μας, στο φαγητό. Βλέπουμε την αύξηση του αλκοόλ και βλέπουμε ότι αγοράζουμε και προϊόντα που σχετίζονται με το κομμάτι της απολύμανσης. Και έρχομαι σε εσάς, κύριε Κουμαντάκη. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο σε αυτό, γιατί εδώ μπορούμε να βγάλουμε το εξής συμπέρασμα. Όταν πλέον η ζωή έχει αλλάξει εντελώς, ακόμα και το κομμάτι του να πάω να αγοράσω ένα ζευγάρι παπούτσια ή ρούχα, θεωρείται στην εποχή της πανδημίας είδος πολυτελείας. Αυτό σας προβληματίζει, ότι αλλάξαμε εντελώς τις καταναλωτικές μας συνήθειες? Κοιτάξτε, καταρχήν στην πορεία της συζήτησης να κάνουμε μια σύγκριση της προηγούμενης κρίσης με την τωρινή κρίση. Θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Αυτό θα καταδείξει κάποια πράγματα. Απλά θέλω να σας πω ότι μια κοινωνία που συνδέεται με μια αγορά, για να μπορέσει να λειτουργήσει με βάση την ελευθερότητα μιας κοινωνίας, πρέπει να υπάρχει μια συνθήκες βεβαιότητας, πρέπει να υπάρχουν μια ανοιχτή κοινωνία, πρέπει να υπάρχει μια βιωτικό επίπεδο, πρέπει ένα πνευματικό επίπεδο και μια ρευστότητα στην κοινωνία. Αυτά είναι στοιχεία καθοριστικά που διαμορφώνουν τη διάθεση και τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουν οι πολίτες μιας κοινωνίας, έτσι, και διαμορφώνουν, αν θέλετε, μετά
συσχετικά το όλο κομμάτι των προϊόντων τα οποία, ξέρω εγώ, καταναλώνονται. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια κρίση η οποία έχει ιδιότυπα, έτσι, ιδιότυπες μορφές. Είναι μια κρίση η οποία όλα αυτά που σας είπα προηγούμενα, που διαμορφώνουν μια κοινωνική διάθεση και μια καταναλωτική διάθεση, δεν λειτουργούσαν σε αυτή τη μεγάλη κρίση το 2020. Και άρα λοιπόν άλλα στοιχεία δείχνουν μιας κοινωνίας και μιας αγοράς τον τρόπο που καταναλώνει. Mm-hmm. Είπατε ότι εδώ, και υπάρχουν όντως τα στοιχεία αυτά, στατιστικά στοιχεία, ότι το αλκοόλ ήταν σε πλήρη εξέλιξη. Ότι έχει αγοράστηκαν... να κάνει βεβαίως και με το δεδομένο, ναι, ότι η εστίαση ήταν κλειστή, ο κόσμος ήθελε λίγο να ξεδώσει στο σπίτι, μπράβο, του. Άρα έχουμε αυτή την αύξηση όσον αφορά την κατανάλωση του αλκοόλ. Βεβαίως. Θέλω να σας ρωτήσω... Και άλλα πράγματα, και άλλα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, που είπατε εσείς ότι στην περίοδο αυτή. Την περίοδο αυτή, λοιπόν, οι καταναλωτές, τα νοικοκυριά, προσπαθούσαν να καλύψουν ανάγκες που είχαν σχέση με το φαγητό, να φάνε οι άνθρωποι, mm-hmm, έτσι. Να περάσουν λίγο την ψυχολογικά τους προβλήματα με το αλκοόλ, να λύσουν τέτοια θέματα. Και κάποια προβλήματα που είναι σε απόλυτες ανάγκες στην καθημερινότητά τους, που ήταν μια κλειστή κοινωνία. Αυτά, μην κάνουμε οι συγκρίσεις αυτές, τα στατιστικά αυτά στοιχεία, μην τα συσχετίσουμε, αν θέλετε, με μια κοινωνία και τη δυνατότητα μια κοινωνία, σε τη διάθεση και τον τρόπο μια κοινωνία. Κύριε Κουμαντάκη, δεν συσχετίζονται καθόλου. Δείχνουμε πώς αλλάζουν οι καταναλωτικές συνήθειες. Δηλαδή, στα προηγούμενα χρόνια, Φερρυπίν, η χρήση των απολυμαντικών ήταν και μειωμένη. Θα μου πείτε, κακώς. Όμως, όταν μπαίνει στη ζωή μας ένας ιός και ο στόχος μας είναι η ατομική ευθύνη και η προστασία μας, βλέπουμε ότι τα προϊόντα που καταναλώνουμε σχετίζονται και με αυτή την προστασία. Της ατομικής μας ευθύνης, δηλαδή. Βεβαίως, βεβαίως.